ούτε κοιμημέρ μου δούλουσου Παναγιώτου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν συν το ανάρτο σου Πατρί, και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εξ τους αιώνας, των αιώνων. Του και κοιμημένου δούλου σου Παναγιώτου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Εύρον καθώ την οδόν διά της μετανοίας, ο Απολλωνός πρόβατον εγώ ημί, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Θα περιοριστώ σε λίγα λόγια καρδιακά, τα οποία με πολύ αγάπη και εκτίμηση θα καταθέσω μπροστά στην τίμια σωρό του αειμνήστου αδελφού μας Παναγιώτου. Στο πορτρέτο του, όπως το ξέρει όλο το χωριό και όλη η Λακωνία και η Ομογένεια, θα προσπαθήσω μερικές πινελιές να τοποθετήσω. Και η πρώτη είναι ότι ένα παιδί φτωχό από ένα μικρό χωριό και από φτωχή οικογένεια ξεκίνησε κάποια μέρα με εφόδια την πίστη του εις τον Θεό και την αγάπη του προς την πατρίδα και εξεγητεύτηκε. Και εκεί που πήγε δεν χάθηκε, εκεί που πήγε δεν ασώτευσε, εκεί που πήγε δεν διεσκόρπισε ό,τι μπορούσε να συγκεντρώσει από τη δουλειά του, εκεί όχι απλώς δεν χάθηκε, δεν έζησε μια ζωή ταπεινωτική, αλλά και διακρίθηκε, προόδευσε και διακρίθηκε. Είναι αυτό ένα γνώρισμα των Ομογενών και ήταν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα και του Ιδίου. Είναι δόξα και τιμή για τα παιδιά μας που έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν σε όλα της γης, τα μήκη και τα πλάτη. Και εκεί με την τιμιότητά τους και με την εργατικότητά τους, όχι απλώς δεν επροόδευσαν, αλλά και διακρίθηκαν. Και εκεί που ευρέθηκαν, έδωσαν δυναμική, ζωντανή παρουσία με τον λόγο τους, τον κρυστάλλινο και αληθινό και προπάντων με την αξιοθαύμαστη ζωή τους. Είναι κάτι που πρέπει να το υπογραμμίζουμε και να το προβάλλουμε για να το ακούνε και οι νεότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι πώς προοδεύουν οι άνθρωποι με την τιμιότητα και με την εργατικότητα. Και δεν πρέπει να βλέπουν από πού ξεκινούν, αλλά να έχουν στόχο για το πού πηγαίνουν. Δεν πρέπει να θεωρούν ότι επειδή από μικρά χωριά και από φτωχές οικογένειες και πολύτεκνες γεννήθηκαν και έβγηκαν, ότι δεν είναι για αυτούς η πρόοδος και δεν είναι για αυτούς η διάκριση. Ίσως είναι κυρίως για αυτούς. Η δεύτερη πινελιά, την οποία θα ήθελα επάνω στο πορτρέτο του να σχηματίσω, είναι ότι μέσα στην καρδιά του έκλεισε δύο μεγάλα μεγέθη. Την ορθοδοξία μας, την πίστη δηλαδή στο Θεό και την αγάπη προς την αθάνατη χώρα μας, προς την πατρίδα μας. Αυτά τα δύο μεγέθη τα είχε πάντα κατά νου. Και γι' αυτό και στις δύσκολες στιγμές της ζωής του, όταν πάλευε κυριολεκτικά για να πιαστεί από κάπου, για να προοδεύσει η εργασία του, για να γνωρίσει ανθρώπους, για να έχει πρόσβαση σε κάποια στρώματα κοινωνικά, πάντοτε την προσευχή του είχε για κίνητρο και την ευλογία του Θεού ζητούσε και γι' αυτό δεν αστόχησε
και πάντα γι' αυτό επροόδευε. Και εκεί στην πρόοδο του δεν ξέχασε την αθάνατη χώρα μας, την οποία υπερβαλλόντως αγαπούσε και ήθελε ευκαίρος ακαίρος να προβάλλει και με τα λόγια του και με την στάση του να δείχνει και στους νεότερους έναν τέτοιον δρόμο φιλοπατρίας